η ομηρική Ράβδος. Στην ελληνική Βουλή. Ο μέγιστος ποιητής εισέρχεται στη Βουλή με το ραβδί του. Τι άραγε θα μας πει ο Όμηρος και το ραβδί του. Ο ομηρικός λόγος φωτίζει τα σκοτεινά δωμάτια του νου και σκοτώνει τις σκιές που σε αυτά κατοικούν απελευθερωτικά. Ενώνει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου αρμονικά σε γέφυρες αμφίδρομης κατανόησης. Θέτει τα ερωτήματα τα σωστά, εκμεύοντας τις απαντήσεις σαν εύμεος σοκρατικά. Οξύνει τη σκέψη και την αντίληψη και, το κυριότερο, φτιάχνει σωστούς πολίτες και σωστούς φιλόσοφους κυβερνήτες με την ομηρική αγωγή, γνώση και αυτογνωσία αρμονική. Ο χρυσόραπος ποιητής κρατά το ραβδί του Ερμή και στον Ελλήνων τη Βουλή ευθύ λόγο εκφωνεί. Ας τον ακούσουμε με ότα ευρώτα τι έχει να μας πει για τα προβλήματα και τις λύσεις που μας απασχολούν στη σύγχρονη κοινωνία, στη μεταομηρική εποχή. Αυτός που ξέρει να ακούει καλά, ξέρει και καλά να ομιλεί. Ο ποιητής από το Βήμα ομιλεί κρατώντας του ομηρικού λόγου το ραβδί. Ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, φιλοτεχνούμενος από παλαιούς και νέους καλλιτέχνες, παρίσταται συνήθως με μία ράβδο και ένα παιδί να τον οδηγεί. Ο Όμηρος βλέπει τον κόσμο με τα μάτια ενός παιδιού καθαρά. Έχει στα χέρια του την Απολώνια λύρα όταν δεν κρατά το ραβδί και σαν το Δημόδοκο που αρχαίες ιστορίες δύναμης μας εξιστορεί και την κιταρική μνήμη ενεργοποιεί. Σε δύσβατα μονοπάτια περπατεί και οδηπορεί σαν Ερμής και σαν Απόλλων, λόγος και συνείδηση μαζί. Ανοίγει νέους δρόμους στη σκέψη και ως μέντορ και σοφός οδηγός και για τις παλαιές οδούς μας ομιλεί που τις γνωρίζει καλά σαν τον Οδυσσέα
τον μεγάλο του πρωταγωνιστή.